Τώρα που άνοιξε ο καιρός, θέλω να μου πεις το στήλο τον έχεις για κρεμάστρα. Για κρεμάστρα, μόνο για κρεμάστρα. Μόνο για κρεμάστρα. Τώρα το μόνο που με νοιάζει είναι να πηγαίνω στα λασίτσα και να πάρω χρωματάκι. Και να έρχομαι εδώ πέρα και να κάνω. Κάνω δύο-τρεις βούλες, κάνω. Γιατί και πώς θα βγεις στην παραλία, αν δεν έχεις χρησιμοποιήσει το στήλο. Γι' αυτό προσπαθούσα όλο το χειμώνα για να μπορέσω να βγω στην παραλία τώρα. Βλέπουμε τώρα πλέον επαναλήψεις και. Μόνον. Εμείς πρώτα απ' όλα δεν παίρνουμε φράγκο, γιατί εγώ είχα την τύχη και την ατυχία. Τύχη μεγάλη, γιατί επέλεγα δουλειές του Μέγκα, που ήταν και το καλύτερο κανάλι στη μυθοπλασία, έτσι μιλάμε. Τι φορές έχει παίξει το 50-50, πολλές. Νομίζω ότι δεν σταματάει να παίζεται, όπως και η λατρεμένη μου γείτονες, όπως και οι δύο ξένοι. Όχι πια, πόσες φορές αγάπη μου πια, είναι τόσα χρόνια πέρα, θα κάνω με το, με συγχωρείτε παιδιά. Με τον εαυτό μου, δεν γίνεται, πόσο να με δω. Ωραία σας πήγε το καλοκαίρι. Να σου πω, με ζευγιάσεις, σε 15 μέρες θα είμαι καλά. Τι πάθατε. Έπεσα στη σκηνή, κάνουμε περιοδεία. Και η συνθήκη είναι πάρα πολύ δύσκολο για το μεροκάματο του τρόμου. Πάτησε το φστάνι μου, έπεσα. Το φστάνι, πόσο πολύ μακρύτα. Ναι, καφτάνι. Πιστεύετε στο μάτι γενικά. Ναι. Αυτό το καιρό δεν ξέρω, δεν είναι. Φοράτε ματάκι πάνω. Δεν είναι δυνατόν. Οι πραγματικοί ηθοποιοί πεθαίνουν στο σανίδι. Όχι, δεν θέλω να πεθάνω στο σανίδι, θέλω να πεθάνω στο σπίτι μου. Πάμε και στην αυλία της Έλενας Παπαρίζου και της Δέσποινας Βανδύ. Πώς προέκυψε η συνεργασία σας, θέλω να μας πείτε. Πέρυσι γνωριστήκαμε πάρα πολύ καλύτερα, μέσα από μια συναυλία που κάναμε με τον Αντώνη, τον Σακερουμπά και τις Μέλισσες. Και έτσι παίρνω τηλέφωνο και να τι κάνουμε φέτος το καλοκαίρι. Ήταν εντελώς αυθόρμητο, αλλά και πολύ εύκολο. Για μένα αυτή η συνέβρεση δεν ήταν κάτι που προέκυψε έτσι ξαφνικά. Υπήρχε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, πάντα ήθελα να συναντηθώ με την Έλενα. Σε είδαμε στην αρχή της συναυλίας να γονατίζεις μπροστά στη Δέσποινα Βανδύ. Έπρεπε να κάνω κατά κάποιο τρόπο να δέσει αυτή η συνεργασία μας με, σαν πρόταση γάμου. Έτσι, μου βγήκε. Ξέρετε, εγώ με λειτουργώ πολύ ακόμη αυτό. Πέραση. Έχω πέραση ακόμη, μάνα δύο παιδιών. Ακόμη, χαίρομαι, ναι. Ότι ο Ντέμις δεν είχε δαχτυλίδι όμως στη δικιά του πρόταση γάμου. Όχι, γιατί δεν έγινε με αυτά που βλέπετε στις ταινίες τις αμερικάνικες, τις ελληνικές. Έγινε πολύ απλά, πολύ ήσυχα, πολύ ξαφνικά. Πάντα είναι σε ό,τι και αν κάνεις, συναυλίες, στα μεγάλα τέτοια. Live, ναι, στα μεγάλα live είναι πάντα δίπλα μου. Όπως και ο δικός σου σύζυγος. Είναι πάντα. Εντάξει, παιδιά, δεν φτάνει οι άντρες μας εδώ, αλίμονο. Έχεις ουσιαστική σχέση, ασχολείσαι με τα παιδιά. Είδαμε, ανέβασες που τη διάβαζες στο τελευταίο μάθημα ιστορία. Όλα, παιδιά, κάνω ό,τι κλασικό κάνει μια μάνα Ελληνίδα. Τα κάνω όλα. Είμαστε εαυτός μας. Δεν φοράμε ρούχα πίστας και τα κούνια. Δεν μαγειρεύουμε τα κούνια. Η κυρία που μπήκε πριν μέσα κάτι να συμμαζέψει και τα λοιπά και είχε κλασικά